Κύριε Βουράκη, καλησπέρα. Είστε δημοτικός σύμβουλος 3 χρόνια, 3,5, από το 2010. Κουβαλάτε βέβαια ένα βαρύ για τα δημοτικά δεδομένα του Πειραιά, όνομα του Μαργαρίτη του πατέρα σας, του Βασίλη, που ήταν δημοτικός σύμβουλος συνεχώς εκλεγόμενος, αν κάνω λάθος, από το 1963. Από το 1963, μην διακοπή στην επταετία. Εντάξει. Άρα εκλεγόταν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το θάνατο του άνθρωπος. Αλλά εσείς προσωπικά είστε μόνο 3 χρόνια, 3,5 δημοτικός σύμβουλος. Και τώρα, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές, σας βλέπουμε επικεφαλής ενός σχήματος, ενός συνδυασμού και υποψήφιο δήμαρχο. Ναι. Ξέρετε τι λένε στην πόλη. Πολύ. Βιάζεται ο Σύφης, βιάζεται ο Ιωσή Κουράκης. Ποια είναι η απάντησή σας? Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να έχεις στις πλάτες σου να σηκώσεις το όνομα της οικογένειάς σου. Ή σε βοηθάει ή σε καταστρέφει. Από εκεί και πέρα, το αν βιάζουμε ή όχι, δυστυχώς είμαστε σε μία εποχή όπου οι άνθρωποι που τόσα χρόνια παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση, και δεν θα μιλήσω για την πολιτική, θα μιλήσω για την πόλη μας. Άνθρωποι που παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση του Πειραιά, αυτή τη στιγμή προτιμούν να αποσυρθούν παρά να μπουν μπροστά και να πούν ότι μπαίνουμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Ο Δήμος του Πειραιά είναι μία πόλη με τεράστια προβλήματα. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω όλα, ούτε ότι έχω την τεράστια εμπειρία. Από τα 10 ξέρω τα 5. Παλεύω να μάθω το 6ο. Όμως οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου, που εμπιστεύονται και με στηρίζουν, έχουν τεράστια εμπειρία τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στην ζωή του πεζοδρομίου, όπως θέλαμε εδώ στη δουλειά. Πριν πάμε στα προβλήματα, που είναι πολλά και δεν μπορούν να εξελιχθούν και σε μια συνέντευξη άλλωστε, ας σας πω κάτι. Μπορεί να ακουστεί ως επετηρίδα, ως στήριση μιας άτυπης επετηρίδας, αλλά πάλι υπάρχει ένα ερώτημα που αιωρείται στην πόλη και σας αφορά. Δεν είναι ωραία, νέος, φέρπης, ικανός, αρχίζει να ψήνεται τώρα, γιατί δεν ήρθε να στηρίξει κάποιον πιο ψημένο, πιο έμπειρο? Δηλαδή, εσείς άραγε σκεφτήκατε από τον χώρο, από την παράδειξη που εκλεγήκατε, ή ευρύτερα από τον χώρο? Ακούσατε εσείς στον Πειραιά που γυρίζετε κάποιος από την παράδειξη που είχα εκλεγεί ή από τον χώρο της κεντροαριστεράς να εκφράσει την επιθυμία του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στον Πειραιά? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Άνθρωποι που παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο τις καλές εποχές στην αυτοδιοίκηση του Πειραιά, αυτή τη στιγμή έχουν κάνει πίσω. Αυτοί σας στηρίζουν έστω από πίσω. Ένα μεγάλο ποσοστό των παλαιών. Από τα μετόπιστε. Η λογική δική μου είναι ότι δεν υπάρχουν μετόπιστε. Είμαστε όλοι ένας δίπλα στον άλλο. Μία γραμμή. Πρώτη γραμμή. Μεγάλο ποσοστό των παλαιών δημοτικών συμβούλων του Πειραιά είναι δίπλα και στηρίζουν. Θα είναι κάποιοι εξ αυτών υποψήφοι μαζί σας? 2 με 3. Ποιοι? Αυτό θα το μάθετε όταν κάνουμε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη. Υπομονή λίγες μέρες λοιπόν. Θα είσαστε υποψήφιος δημάρχος? Ρωτάω γιατί η συνέντευξη μας την δίνεται μια-δυο μέρες, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μόραλς με τη στήριξη του Μαρουνάκη, του Ολυμπιακού, και πολλά ακούγονται ότι ήδη πέφτουν τηλέφωνα σε δημοτικούς συμβούλους, σε άλλες υποψήφιες δημάρχους, σε παρατάξεις από εδώ, από εκεί, ότι κάνετε πίσω, ελάτε μαζί, να φτιαχτεί μια Ολυμπιακή Πανστρατιά, να το πούμε έτσι, για την πόλη. Καταρχήν, πώς σας φαίνεται αυτό το Ολυμπιακή Πανστρατιά? Είναι σχήμα που μπορεί να προχωρήσει? Προσωπικά, εγώ, κύριε Ανανιάδη, καλωσορίζω την όποια υποψηφιότητα βγαίνει στον αέρα και εκτίθεται, όποιος υποψήφιος εκτίθεται στον Πειραιά, αρκεί να έχει γνώμονα μόνο το καλό της πόλης και τίποτα άλλο. Μακάρι τόσο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, όσο και ο κύριος Μόραλης, να πετύχουν αυτό που θέλουν. Εγώ καλοπροαίρετα πιστεύω ότι πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με τον Πειραιά γιατί τον αγαπούν και θέλουν να λύσουν τα προβλήματά του. Παρ' όλα αυτά, θα χρησιμοποιήσω μία κουβέντα που είπε κάποιος υποψήφιος. Ο Ολυμπιακός είναι ιδέα. Είναι ομάδα. Από εκεί και πέρα, προσωπική μου άποψη είναι ότι η υποψηφιότητα του Γιάννη του Μοραλή, όσο καλόπιστοι και να είμαστε, προσωπική άποψη δική μου και της παράταξης που έχουμε και του συνδυασμού που έχουμε, είναι ότι δεν είναι πολιτική κόντρα πλέον με Μόραλη ή Μιχαλογιάκου. Η δική μας υποψηφιότητα είναι πολιτική, αυτοδιοικητική. Δεν είναι πολιτική, λέει, τι είναι επιχειρηματική? Σίγουρα δεν είναι πολιτική. Εξ όσων γνωρίζω, ο κ. Μιχαλογιάκος δεν είναι επιχειρηματίας. Ο κ. Μόραλης
Εργάζεται για να επιχειρηματία τον κύριο Μαρινάκη. Είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική η κόντρα. Η κόντρα του Βαγγέλη του Μαρινάκη με τον Βασίλη τον Μιχαλολιάκο έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Από εκεί και πέρα, η κίνηση δική μας, η πρόθεση δική μας από την πρώτη στιγμή ήταν μια αυτοδιοικητική κίνηση. Μάλιστα. Και αυτό παραμένει. Για να ξανάρθουμε στο προηγούμενο ερώτημά μου, εσείς παρά λοιπόν την εμφάνιση ενός Ολυμπιακού συνδυασμού. Συνεχίζουμε. Συνεχίζετε. Συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε. Δεν αλλάζει τίποτα. Και θα συνεχίσετε μέχρι τέλος, μέχρι τις εκλογές. 18 Μαΐου θα υπάρχει ψηφοδέλτιο με το σήμα Πειραιάς στην αρχή. Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση μας να κατέβουμε στις εκλογές δεν ήταν ευκαιριακή, περιμένοντας κάποιον άλλον να μας σώσει, χωρίς να θέλω να ακουστεί κάπως αλλιώς από αυτό που εννοώ. Αποφασίσαμε ομάδα περιοτών να κατέβουμε στις εκλογές αυτοδιοικητικές και θα κατέβουμε. Είστε περιοδότες, ξέρετε τα πράγματα, έχετε μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό το οποίο ασχολιόταν και ασχολείται με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πόλης. Μεταξύ μας δεν υπάρχει σύγκριση, φαντάζομαι, μεταξύ του 2010 και του 2014. Καμίτσι. Είναι ο Πειραιάς καλύτερη. Σίγουρα είναι καλύτερα. Σίγουρα ο Πειραιάς. Άρα τι καινούριο έρχεστε να προτείνετε σε αυτήν την σημερινή καλύτερη από 10 κατάσταση. Θα σας πω. Δεν θα σας ρωτήσω γιατί κατεβήκατε το 2010, είναι μια ερώτηση που έκανα στον κύριο Δρίτσα. Γιατί το 2010 δεν ήσασταν. Το 2010 αν έλεγα ότι θα κατέβω υποψήφιο σύμβουλο. Για πρώτη φορά ευανζόσασταν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Θα ήταν το λιγότερο άκυρο. Τώρα λοιπόν που ο Πειραιάς βρίσκεται σε ένα καλύτερο σημείο από το 10 και συμφωνούμε όλοι όσοι έχουν μυαλό σε αυτό, τι καινούργιο έρχεστε να φέρετε, γιατί είστε υποψήφιο, τι προτείνετε. Όταν χάσαμε τις εκλογές το 10 με τον Γιάννη τον Μίχα την κεφαλή, αν και προσωπικά στεναχωρήθηκα αρκετά, θεώρησα ότι ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος με τις γνωριμίες που έχει με το ότι ήταν κυβερνητικός στέλεχος, ότι είναι 40 χρόνια στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή, θεώρησα ότι θα κάνει το καλύτερο για τον Πειραιά. Δυστυχώς, όπως είπατε κι εσείς, ο Πειραιάς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Με τη μετριότητα τουλάχιστον εγώ και όσοι υποστηρίζουν την κίνηση τη δικιά μας, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Σίγουρα είναι πιο καθαρός ο Πειραιάς. Όταν επί Δημοτικής Αρχής Φασούλα τα σκουπίδια ήταν στα 10 μέτρα, με αποκλειστική δική του ευθύνη, σήμερα τα σκουπίδια είναι στα 2 μέτρα. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, όχι γιατί είναι στα 2 μέτρα. Το να μαζεύεις τα σκουπίδια των δημοτών της πόλης σου είναι αυτονόητο. Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει μια δημοτική αρχή. Όταν ο όγκος των σκουπιδιών έχει μειωθεί κατά 40%, είναι ανεπίτρεπτο να περνάς οποιαδήποτε από κουβά ή από δρόμο του Πειραιά και να βλέπεις σκουπίδια. Και πάμε πιο πέρα, στο κέντρο. Στην Καλλίπολη που μένω εγώ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ δεν περνάει σκουπίδια. Τι σχεδιασμός είναι αυτός που λέει, ποιο μυαλό σκέφτηκε ότι δεν πρέπει να περνάνε Σαββατοκύριακο τα σκουπιδιάρικα από την Καλλίπολη ή από τα Καμίνια. Πάμε παρακάτω. Τι έργα έχουν γίνει στον Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Υποδομής έργα. Το τραμ και το μετρό. Τα οποία είχε προγραμματίσει ο Παναγιώτης Φασούλας. ΕΣΠΑ. Τι χρήματα έχουμε πέρα από το ΕΣΠΑ. Ούτε το 1/5 δεν έχουμε πάρει. Λεφτά ζεστά που ο κύριος Μιχαλολιάκος έπρεπε να έχει πάρει και δεν τα έχει πάρει. Γιατί κατέθεσε ένα φάκελο, μια πρόταση. Πείτε μου, ποιο είναι το χειρότερο για εσάς και το καλύτερο σημείο το οποίο θα ανοιχνεύεται σε αυτήν την θητεία του κ. Μιχαλολιάκου. Το καλύτερο είναι ότι στην αρχή πραγματικά ο Πειραιάς καθάρισε. Και το χειρότερο? Ότι μετά ξαναβρώμησε. Μάλιστα, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι με τις δεδομένες, με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που υπάρχουν, ότι μια θητεία δική σας θα κάνει καλύτερα τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα, σε κέριους τομείς όπως καθαριότητα, πράσινο, πολιτισμό, κοινωνική αλληλεγγύη, βάζεις ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, που είναι γνώση του αντικειμένου. Δεν μπορείς να βάλεις στην καθαριότητα έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα λογιστικά. Δεν μπορείς να βάλεις υπεύθυνο καθαριότητας έναν ξάδερφό σου, ο οποίος απλά είναι ξάδερφό σου. Βάζεις ανθρώπους που μπορούν να κάνουν σωστή διαχείριση προσωπικού. Σίγουρα το προσωπικό στο Δήμο του Πειραιά είναι πάρα πολύ μικρό. Φύγανε κι άλλοι τόσοι με την διαθεσιμότητα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ και το πιστεύω ότι αν πραγματικά ασχοληθούμε και φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σωστό από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, θα υπάρχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και τα οικονομικά. Όπως είπα και πριν, προγράμματα ΕΣΠΑ. Αν σας αναλύσω πόσα χρήματα έχει χάσει ο Δήμος Πειραιά, τα οποία ήταν έτοιμα να αποδοθούν στο Δήμο του Πειραιά και δεν τα πήραμε γιατί δώσαμε μελέτες, θα εκπλαγείτε.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 20 δις ευρώ που περιμένουν να διατεθούν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν μου βρείτε ένα ευρώ που έχει πάρει ο Δήμος του Πειραιά από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ αύριο το πρωί αποσύνομα. Ένα ευρώ να μου βρείτε. Τρίτον, πράσινο ταμείο. Πόσα χρήματα έχουμε πάρει από το πράσινο ταμείο? 30-40 χιλιάδες ευρώ νομίζω για το κτήμα Δηλαβέρη. Τέταρτον, ανταποδοτικά τραμ και μετρό. Ο Παναγιώτης ο Φασούρας με όλα τα στραβά που έκανε άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη σε ανταποδοτικά για την επόμενη δημαρχιακή θητεία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα έργα του μετρό ξεκινήσανε. Το τραμ ξεκίνησε τη διέλευσή του και τα έργα του με τις απαράδεκτες μονοδρομήσεις και δεν έχουμε δει ένα ανταποδοτικό. Τι άλλο να σας πω. Παρατήρησα ότι ήσασταν αρνητικός στις μονοδρομήσεις. Γιατί? Όχι στις μονοδρομήσεις. Στις μονοδρομήσεις είμαι απόλυτα θετικός. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, πίεζα τον κύριο Δήμαρχο να κάνει τις μονοδρομήσεις επιτέλους. Είμαι αρνητικός με τον τρόπο που γίνανε. Όταν σε άλλο Δήμο, παραδείγματος χάρη στην Γλυφάδα, για να μονοδρομήσω έναν δρόμο 2 χιλιόμετρων, κάνανε 9 μήνες, γιατί πηγαίνανε κομμάτι-κομμάτι, θεωρώ απαράδεκτο και απίστευτο λάθος και τραγικό λάθος σε 20 μέρες μέσα να μονοδρομήσουμε το κέντρο του Πειραιά. Ναι, αλλά έχουν περάσει άλλες 20 μέρες και εγώ νομίζω ότι ομαλοποιείται η κατάσταση. Στο κέντρο. Στα στενά, αν δείτε, στη Δευτέρα Μεραρχίας πάντα υπάρχει, κάθε μέρα υπάρχει τροχαίο. Την προηγούμενη, πριν 3 μέρες το Σάββατο, στην Τσαμαδού κόλλησε ένα λεωφορείο και είχαν κολλήσει. Από τη Λαμπράκη μέχρι κάτω την αφετηρία των λεωφορείων είχαν κολλήσει γύρω στα 30 λεωφορεία στη σειρά. Ο κόσμος αγανακτεί. Καταρχήν δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση. Όταν σε κάτι Κυριακού, για παράδειγμα, πριν στη γειτονιά μας, βγαίνεις από την Τομπάζη και σου έχει ένα απαγορευτικό για δεξιά. Κοίτας εσύ δεξιά. Και πας να βγεις από το στενό και σου έρχεται το λεωφορείο. Δεν έχουν βάλει ούτε καν σήμανση να σου λένε ότι απαγορεύεται δεξιά, αλλά αριστερά σου είναι ο λεωφορείοδρομος. Νωρίτερα αναφερθήκατε στην ανάγκη να τοποθετούνται άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο στις κατάλληλες θέσεις. Ένα από τα επιχειρήματα που έχει η Δημοτική Αρχή σε αυτή τη λογική, σε αυτόν τον προβληματισμό, έτσι όπως το αναπτύξατε, έχει να κάνει με το σύμβολο της πόλης που είναι το Δημοτικό Θέατρο. Λέει δηλαδή ο κ. Μιχαλογιάκος ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το Δημοτικό Θέατρο το έδωσα σε ανθρώπους του χώρου, καλλιτεχνικό διευθυντή όρισα τον κύριο Τζαμαριά, που δεν είναι μάλιστα από το δικό μου πολιτικό χώρο, είναι γνωστό. Καλλιτεχνικό διευθυντή για μένα σημαίνει μάνατζερ. Ο κύριο Τζαμαριά είναι η ειδικότητά του να είναι σκηνοθέτη, να σκηνοθετεί, αν δεν κάνω λάθο. Είναι σκηνοθέτη, αλλά ναι. Ο καλλιτεχνικό διευθυντή οργανώνει και το πρόγραμμα. Είναι μάνατζερ. Όταν ο ίδιο ο καλλιτεχνικό διευθυντή πριν 2 εβδομάδες, 3, παραδέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είχε ιδέα πώ πρέπει να κλείσει παραστάσει, ότι στην αρχή δεν είχε ιδέα πώς πρέπει να διαχειριστείτε οικονομικά το Δημοτικό Θεάτρο. Ο ίδιος τα είπε αυτά. Όταν η εφορία του Δημοτικού Θεάτρου που υποτίθεται θα έκοβε τον ομφάλιο λόρο που έλεγε και ο κύριος Δήμαρχος μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Δημοτικού Θεάτρου δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά. Δεν έχει καταστατικό. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που είναι αξιόλογα στον τομέα τους έχουν παραιτηθεί, έχουν στείλει μία άτυπη παραίτηση γιατί από κάπου που δεν έχει διοριστεί σε εισαγωγικά, δεν μπορείς να παραιτηθείς κιόλας. Από μια επιτροπή που δεν υπάρχει, δεν μπορείς να παραιτηθείς κιόλας. Και λέει το έδωσα, ο κ. Μιχαλογιάκος. Θεωρείτε εσείς ότι αν ο Παναγιώτης ο Φασούλας το 10 ήθελε να είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά, δεν θα κάνει τα εγγένεια πριν τις εκλογές? Δεν ξέρω αν ήταν έτοιμο. Αλλά να σας πω κάτι. Κινδυνεύει η τοποθέτησή σας να χαρακτηριστεί μικρόψυχη, σας το λέω ευθέως. Θα πει ένα πυρότη που μεγάλωσε με το Δημοτικό Θέατρο κλειστό τα τελευταία 10-12 χρόνια ότι επιτέλους ξαναλειτουργεί. Συμφωνώ. Το Σάββατο που μας πέρασε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είχε Brahms, δύσκολο κονσέρτο και δεν έπεφτε καρφίτσα. Και έχουν ανέβει και πολύ ωραίες παραστάσεις. Κατέβαιναν από την Αθήνα. Δεν φοβάστε μήπως εκτεθείτε σε αυτή την. Μα δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανοίξει το Δημοτικό Θέατρο. Περί μικρόψυχης. Ότι ούτως ή άλλως λειτουργεί και λειτουργεί, γίνεται πόλος. Πόλος δημιουργίας. Πόλος δημιουργίας γίνεται όταν στις 20 παραστάσεις οι 3 έχουν έσοδα και γεμίζει το θέατρο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία η λειτουργία του. Το ότι άνοιξε το Δημοτικό Θέατρο το χαιρετίζουμε όλοι. Όλοι πιέζαμε τη Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα που ανέλαβε να ανοίξει επιτέλους το Δημοτικό Θέατρο. Είχαμε 8 αναβολές. Σε Δημοτικό Συμβούλιο του 2011 είχα πει στον κύριο Δήμαρχο τότε ότι κόβω το χέρι μου, το είχα πει χαρακτηριστικά έτσι, ότι τα εγγύνα θα τα κάνει λίγο πριν τις εκλογές, όπως και γίνανε. Ποτέ δεν είπα ότι το Δημοτικό Θέατρο δεν έπρεπε να ανοίξει. Έπρεπε να έχει ανοίξει χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν.
Πρέπει όμως, όταν έχουμε το Δημοτικό Θέατρο, που άλλες πόλεις δεν έχουν τέτοιο θέατρο στα όρια του Δήμου τους, να το εκμεταλλευτούμε στο 100%, να το ξεκοκαλίσουμε θα έπρεπε. Θα έπρεπε να φέρουμε τις καλύτερες παραστάσεις, θα έπρεπε να φέρουμε τους καλύτερους μάνατζερ να το διοικήσουν, να φέρουν κόσμο. Πώς αλλιώς θα έρθει κόσμο στον Πειραιά? Κύριε Βουλάκη, εάν δεν είσαι στο δεύτερο γύρο, μεταξύ μιας πιθανής ενδεχόμενης υποψηφιότητας του κυρίου Μαρινάκη Μόραλη από τη μια πλευρά και του κυρίου Μιχαλολιάκου ή του κυρίου Δρίτσα από την άλλη, ποια θα στηρίζατε? Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Η πρόθεσή μας είναι να είμαστε στο δεύτερο γύρο. Λέμε ότι μπορεί να μην είσαστε. Θα αξιολογήσουμε τις καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι θα επιλέξουμε. Δεν καταλαβαίνετε τι σα ρωτήσατε, ίσως δεν το διατύπωσα σωστά. Έβαλα από τη μια πλευρά τον κύριο Μιχαλολιάκου ή τον κύριο Δρίτσα και από την άλλη πλευρά τον κύριο Μόραλη Μαρινάκη, το συνδυασμό του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί εσείς ο ίδιος είπατε ότι η κάθοδό σου σηματοδοτεί. Να σου πω την κόντρα του κύριου Μιχαλολιάκου, την ξέρω. Μία πρόταση επιχειρηματική περισσότερο παρά πολιτική. Όχι, είπα ότι δεν είναι πολιτική. Δεν είπα για επιχειρηματική, το είπατε εσείς. Το ευνόητο είναι. Αν δεν είναι πολιτική, τι άλλο πέρα. Αθλητική δεν είναι. Και πέρα την τακτική του κύριου Μιχαλολιάκου, τη γνωρίζουμε όλοι στον Πειραιά χρόνια τώρα. Θα εξετάσουμε το πρόγραμμα του κύριου Δρίτσα και το πρόγραμμα του κύριου Μόραλη, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο, ποιο θα βοηθήσει πραγματικά την πόλη και αυτό θα ακολουθήσουμε. Είναι τώρα να σας πω ότι θα στηρίξουμε τον Α ή τον Β, είναι άκυρο γιατί δεν ξέρουμε τι πρόταση θα θέσουμε. Σεβασμό. Και κλείνοντας, διεκδικείτε να είστε δήμαρχος, διεκδικείτε το Δήμο Πειραιά, τη Δημαρχία Πειραιά, που αυτή τη φορά και με βάση τον νόμο θα είναι πενταετής η θητεία. Δηλαδή, εκλογές ξανά δημοτικές θα έχουμε το 2019. Ας πούμε ότι εκλέγεστε δήμαρχος και διοικείτε το Δήμο 5 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, το 19, λίγο πριν το 20, πώς θα θέλατε να βλέπετε το Δήμο που θα έχετε διοικήσει κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο και στις γειτονιές του, έτσι οραματικά? Καταρχήν θα ήθελα να βλέπω κόσμο στην πόλη. Αν πάμε τώρα απέναντι στην Κοραή, θα δούμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Και η ώρα είναι 9.30, 10 παρατέρα του. Η μέρα Τρίτη. Είναι απαράδεκτο. Πρώτο. Δεύτερο. Θα θέλω το λιμάνι να έχει ενωθεί πλέον με την πόλη. Να βλέπω τουρίστες στην πόλη μου. Τρίτο. Να βλέπω μια πόλη καθαρή. Τέταρτον. Να δω μια πόλη η οποία δεν θα έχει, στην πραγματικότητα όμως δεν θα έχει άστεγους. Γιατί μπορώ να σου πω τώρα 10 σημεία να πάτε τώρα με την κάμερα να καταγράψετε τους άστεγους. Και θα ήθελα να έχω μία πόλη που θα γίνει πραγματικότητα η συμμαχία, να χρησιμοποιήσω και την πρόταση του, τη φράση του Δημάρχου, η συμμαχία των εργαζομένων με τη Δημοτική Αρχή. Γιατί μία συνεργασία δεν βασίζεται ούτε στο φόβο, ούτε στην απειλή. Στηρίζεται στο σεβασμό, το σχέδιο και την ελπίδα που δίνει στον εργαζόμενο σου. Επειδή προέρχομαι από... Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω δύο επιχειρήσεις. Έχω δει ότι όταν τρομοκρατείς τον συνεργάτη σου, γιατί ο υπάλληλος είναι συνεργάτη σου, στηρίζεσαι και στηρίζεται πάνω σου. Η απόδοση είναι πολύ λιγότερη από όταν του δίνεις την ελπίδα και το κίνητρο να δουλέψει. Μάστε, Σύρφου Μπουράκης, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό Πειραιάς Νέα Αρχή. Κύριε Μπουράκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά.